ας αξιοποιήσουμε την απόψινή μας συνάντηση, αν έχετε κι εσείς την διάθεση, για να κουβεντιάσουμε λίγο πιο βαθιά αυτά που ζούμε, αυτά που ζείτε, εσείς μέσα από τους χώρους της υγείας ακόμα πιο αδρά, ακόμα πιο παραστατικά. Από αυτή την άποψη, εισηγητικά, εγώ θα προσπαθήσω να θέσω μερικές πλευρές που έχουν να κάνουν με τις εκτιμήσεις του κόμματός μας σχετικά με τις εξελίξεις στο μεγάλο λαϊκό μέτωπο της υγείας και της πρόνοιας, τις θέσεις του κόμματός μας και ορισμένες εκτιμήσεις για το βάθος αυτών των εξελίξεων και την ανάγκη σήμερα η υγειονομική μαζί με το λαό σε μια πλατιά αγωνιστική συσπήρωση να συνεχίσουν να μπαίνουν μπροστά για να αναδειχτούν οι πραγματικές προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου η υγεία να γίνει αυτό που θα έπρεπε να είναι, αλλά που μέσα στον καπιταλισμό δεν μπορεί να είναι κοινωνικό αγαθό για όλους, το οποίο θα δίνεται χωρίς πληρωμές, χωρίς προϋποθέσεις σε όλο το λαό, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, ανεξάρτητα από τον τόπο που κατοικούν, διασφαλίζοντας με κρατική ευθύνη όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να ασκείται αυτό το μεγάλο δικαίωμα της υγείας. Τι συμβαίνει όμως, αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και ενώ ζούμε σε μια εποχή που θα μπορούσαν να υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, ζούμε στην εποχή της λεγόμενης ψηφιακής οικονομίας, των μεγάλων επιστημονικών, τεχνολογικών και παραγωγικών δυνατοτήτων, των αλμάτων στην ανακάλυψη καινοτόμων θεραπείων και φαρμάκων, η ανθρωπότητα συνεχίζει να μαστίζεται από την πανδημία του κορονοϊού και 20 μήνες μετά την έναρξή της, με βαριές μάλιστα συνέπειες για εκατομμύρια συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο. Η απάντηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται συμπυκνωμένα στον τίτλο της αφίσας της σημερινής μας εκδήλωσης, που όντως δεν αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, λογοπαίγνιο, αλλά είναι η ουσία του προβλήματος πάνω στην οποία πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Δηλαδή, ναι, ο αθεράπευτος ιός είναι ο καπιταλισμός. Αυτό φαίνεται σε όλο τον κόσμο, από όλες τις πλευρές και με όλες τις εκδοχές διαχείρισης του συστήματος, από τις Μητροπόλεις των ισχυρών καπιταλιστικών οικονομιών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλες τις χώρες, με όλες τις μορφές άσκησης της εξουσίας του κεφαλαίου, με όλων των ειδών της κυβερνήσης, προβάλλει η αντίθεση ανάμεσα στις δυνατότητες να ζήσει η ανθρωπότητα καλύτερα, ικανοποιώντας τις ανάγκες της σε όλους τους τομείς και φυσικά στην υγεία, και από την άλλη, στις εκατόμβες των εκατομμυρίων νεκρών, των σακατεμένων και των ταλαιπωρημένων της πανδημίας, που προστίθονται στους ταλαιπωρημένους όλων των άλλων δεινών της φτώχειας, της κρίσης, των πολέμων που ο καπιταλισμός έχει γεμίσει όπου γης. Σας είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ από την αρχή της πανδημίας μπήκε μπροστά σε πολύ δύσκολες συνθήκες για να μην επικρατήσει το σιωπητήριο που προσπάθησε να επιβάλλει η κυβέρνηση, καλλιεργώντας κλίμα εθνικής ενότητας και ομοψυχίας, στόχος στον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουμε να πούμε, έβαλε πλάτη και βάζει ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι ανεβάζει φραστικά τους τόνους απέναντι σε ζητήματα διαχείρισης της πανδημίας στη Νέα Δημοκρατία, ασκώντας κριτική. Το ΚΚΕ στάθηκε δίπλα στους υγειονομικούς, στήριξε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους με κριτήριο την υπεράσπιση της ζωής της υγείας του λαού. Ανέδειξε από την πρώτη στιγμή τις αντιφάσεις και τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των μέτρων που παίρνονταν με αφορμή την πανδημία, που άξονα είχαν την περιφρούρηση της καπιταλιστικής οικονομίας από τους κραδασμούς. Αντισταθήκαμε στην ένταση της καταστολής στον περιορισμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων που ενοχοποιούσε τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων, τη βόλτα στις πλατείες της νεολαίας και τις λαϊκές διαμαρτυρίες για τη διασπορά του ιού,
ενώ κανένα μέτρο δεν έπαιρνε η κυβέρνηση που να έφυγε τον πυρήνα των ιερών και οσίων του συστήματος, των θεσμών του, την ασυδοσία της εργοδοσίας στους χώρους δουλειάς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς εξακολουθούν 20 μήνες μετά, μέχρι και σήμερα, να λειτουργούν σε ακραίο συνωστισμό, ενώ δεν συζητάμε για την κατάσταση που υπάρχει στα σχολεία και αλλού, στους μεγάλους χώρους δουλειάς και βεβαίως για την κατάσταση που επικρατεί στις μονάδες υγείας, στα νοσοκομεία, στους όρους με τους οποίους δουλεύουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το υπόλοιπο προσωπικό σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη. Η εξάντληση, οι επικίνδυνες συνθήκες δουλειάς δεν αλλάζουν βέβαια με τα φιλοδορήματα που εξάγγειλε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός εν ώψη των γιορτών. Μαζικές μόνιμες προσλήψεις, καλά αμοιβόμενες και σταθερές εργασιακές σχέσεις ζητάνε μονότονα οι υγειονομικοί και έχουν δίκιο. Το ΚΚΕ κυρίως αυτή την περίοδο επεξεργάστηκε παραπέρα με άξονα την προγραμματική του αντίληψη της θέσης του για την υγεία που μέσα στην πανδημία αποτέλεσαν στήριγμα στην πάλη του λαού, των υγειονομικών, τροφοδότησαν την αντιπαράθεση με την κυρίαρχη αστική αντίληψη γύρω από τα ζητήματα της πανδημίας, με επιστημονικά τεκμηριωμένες και ταξικά προσδιορισμένες θέσεις. Το κόμμα μας αντιπάλεψε στεναρά τη λογική της ατομικής ευθύνης που συγκάλυπτε τις κυβερνητικές και κρατικές ευθύνες. Από την αρχή έθεσε ξεκάθαρα την ανάγκη της επίταξης του ιδιωτικού τομέα της υγείας, των μεγάλων νοσηλευτικών και διαγνωστικών επιχειρηματικών ομήλων, χωρίς αποζημιώσεις και επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών ταμείων και του κρατικού προϋπολογισμού. Διεκδίκησε την πρόσβαση του λαού σε όλες τις ασφαλείς θεραπείες και τα εμβόλια. Απέτησε τη στελέχωση και ανάπτυξη των μονάδων εντατικής θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων με προσωπικό και μέσα, για να μην εξελιχθούν τα νοσοκομεία μας σε αυτό που τελικά έγιναν, δηλαδή να είναι νοσοκομεία μιας νόσου, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Το ΚΚΕ με δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με κάθε πρόσφορο τρόπο επέμεινε πως οι τραγικές συνέπειες της πανδημίας δεν πρέπει να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες του λαού σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας σε όλα τα επίπεδα μέσα στις συνθήκες της πανδημίας. Πρωτοσταθεί και έχει σταθερό μέτωπο τόσο απέναντι στο σκοταδισμό και τον ανορθολογισμό που πετάει στα σκουπίδια τη συσσωρευμένη επιστημονική γνώση, όσο και απέναντι στη συστημική αντίληψη που παρουσιάζει την επιστήμη ως ουδέτερη και καθαρή, αποσπασμένη από τις σχέσεις παραγωγής. Ούτε στην εποχή της ισπανικής γρίπης βρισκόμαστε, αν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα, αλλά ούτε βέβαια Σοβιετική Ένωση υπάρχει, όπου η προστασία της υγείας ήταν καθολικό δικαίωμα του πληθυσμού και μοναδική υποχρέωση του εργατικού κράτους να την παρέχει και μάλιστα κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Στο πολιορκημένο Στάλιγκραντ νικήθηκε η χολέρα μαζί με τους Ναζί, αφού παρασκευάστηκαν μεγάλες ποσότητες εμβολίου που προστάτευσαν τους κατοίκους και τους μαχητές του Κόκκινου Στρατού. Η υπεροχή του σοσιαλισμού στα ζητήματα της προστασίας της υγείας του λαού είναι συντριπτική σε συνθήκες που οι υλικές προϋποθέσεις ήταν ασύγκριτα πιο περιορισμένες από αυτές που υπήρχαν σε πολλές ισχυρές καπιταλιστικές χώρες. Αλλά για την προσφορά του σοσιαλισμού στα ζητήματα της υγείας και της πρόνοιας, της διαφύλαξης της υγείας του λαού, ίσως θα χρειαζόταν από μόνη της μια ξεχωριστή εκδήλωση για να συζητήσουμε πάνω σε αυτή την πείρα. Το ΚΚΕ επίσης με τις θέσεις του για την προστασία της υγείας του λαού θέλει να θέσει στο επίκεντρο του προβληματισμού τους όρους και τις προϋποθέσεις
κάτω από τις οποίες η υγεία θα γίνει καθολικό κοινωνικό δικαίωμα που θα παρέχεται σε όλους δωρεάν, χωρίς διακρίσεις και θα πάψει να αποτελεί ακριβοπληρωμένο κιόλας εμπόρευμα που υπόκειται στο σιδερένιο καπιταλιστικό νόμο του κόστους ωφέλους, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Η σοσιαλιστική οργάνωση της οικονομίας μπορεί να εξασφαλίσει αυτή την προοπτική για την οποία το κόμμα μας αταλάντευτα παλεύει και σε αυτό το δρόμο καλεί σε αγωνιστική συμπόρευση όλους τους ανθρώπους που δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση, που προβληματίζονται και αγανακτούν. Αυτός ο δρόμος της αγωνιστικής συμπόρευσης δεν προϋποθέτει από την αρχή την αποδοχή και την ταύτιση με την προγραμματική αντίληψη του κόμματός μας. Πιστεύουμε όμως ότι η ταξική προσέγγιση των προβλημάτων στα μεγάλα μέτωπα πάλης είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο μπορούν να ξεπεραστούν αμφιβολίες και δισταγμοί ευρύτερων ανθρώπων που παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις θέσεις και τη δράση του κόμματος, να οικοδομηθούν νέοι, ισχυρότεροι και πιο βαθιοί αγωνιστικοί και πολιτικοί δεσμοί τέτοιων ανθρώπων με το κόμμα μας. Η υγεία μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο μέτωπο πάλης που από όλες τις πλευρές προβάλλει ο παρασιτισμός και το σάπισμα του συστήματος που ζούμε, η ανάγκη να παλέψουμε να ανατραπεί αυτό το σύστημα γιατί δεν παίρνει διορθώσεις. Ας δούμε ορισμένες πλευρές σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Τι είδους σύγχρονο σύστημα υγείας είναι αυτό που σε μια αναμενόμενη πανδημία, σύμφωνα με τους επιστήμονες που γνωρίζετε κι εσείς, ότι είναι αναμενόμενο ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χρειάστηκε να αποκλειστούν όλοι οι άλλοι ασθενείς από τις αναγκαίες εξετάσεις, θεραπείες, χειρουργία για να αντέξει στην πίεση των ασθενών από το COVID, να διαφημίζονται οι καινοτόμες θεραπείες, τα εξατομικευμένα φάρμακα, η ρομποτική χειρουργική, τα οποία αντανακλούν τις σύγχρονες δυνατότητες, αλλά μόνο για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν και για τους πολλούς, για το λαό, να θεωρείται κατόρθωμα το κλείσιμο ενός ραντεβού για μια απλή ιατρική εξέταση. Τι είδους σύγχρονο σύστημα υγείας είναι αυτό που το 2021 διαπιστώνει ότι δεν διαθέτει ικανό αριθμό αναισθησιολόγων και σχετικών ειδικοτήτων για να στολοχώσει τις μονάδες συντατικής θεραπείας? Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι με την έναρξη της πανδημίας διαπιστώθηκε ότι ακόμα και στις προηγμένες καπιταλιστικές οικονομίες είχαν αδυναμία να παράγουν σε πρώτη φάση προστατευτικές μάσκες ή αναπνευστήρες? Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι για να καλυφθούν οι εφημερίες ενός δημόσιου νοσοκομείου χρειάζεται να μεταναστεύουν γιατροί από νομό σε νομό, αφήνοντας ακάλυπτα τα νοσοκομεία προέλευσης, ή να αφαιρούνται γιατροί από τις ήδη υποστελεχωμένες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας? Σε ποια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αναφέρονται όλοι όσοι κυβέρνησαν όταν στα περισσότερα κέντρα υγείας δεν υπάρχουν ή είναι τελείως συμβολικός ο αριθμός βασικών ειδικοτήτων όπως παιδίατροι, γυναικολόγοι και άλλες? Σε ποια οργανωμένα διεπιστημονικά τμήματα παρακολουθούνται όσοι νοσηλεύονται λόγω COVID σε ΜΕΘ και πώς διασφαλίζεται η δωρεάν αποκατάστασή τους σε ειδικά κέντρα? Απλά δεν διασφαλίζεται. Οι ασθενείς με long COVID είναι παρατημένοι στη μοίρα τους. Η κατάκτηση της επιστήμης, δείτε τώρα σημερινό παράδειγμα για το πώς εξελίσσεται αυτό το ζήτημα, να παράγει εμβόλια που αντιμετώπισαν φωνικούς ιούς στα χέρια των φαρμακευτικών εταιριών αποτελούν πανάκριβο εμπόρευμα, όπως επίσης βέβαια είναι και τα φάρμακα. Ο προσανατολισμός της επιστημονικής έρευνας γίνεται με προτεραιότητα το κέρδος. Αυτό φαίνεται και με την εξέλιξη των συγκεκριμένων εμβολίων για τον κορονοϊό. Κανένα ενδιαφέρον δεν υπήρχε για την εξέλιξή τους πριν πάρει διαστάσεις η πανδημία. Έτσι τώρα, ο συνεγερμός λόγω της νέας μετάλλαξης
στην Αφρική, στην Μποτσουάνα, εμπροκειμένου από ό,τι άκουσα κιόλας σήμερα, δείχνει ότι βρισκόμαστε σε μια νέα φάση που ενώ στις περισσότερες δυτικές χώρες η εξέλιξη της διαδικασίας των επαναληπτικών δόσεων του εμβολίου προχωράει κανονικά, στην Αφρική που διαπιστώθηκαν οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις έχει εμβολιαστεί περίπου το συντριπτικό ποσοστό του 3% του πληθυσμού. Οι φαρμακευτικές εταιρείες λοιπόν πουλάνε τα εμβόλια τους στις χώρες που μπορούν να τα πληρώσουν. Δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και η αντίφασή τους βρίσκεται στο γεγονός ότι ο τρόπος που διαθέτουν το ιδιόμορφο εμπόρευμά τους τελικά υπονομεύει την ίδια την αποτελεσματικότητά του, αφού τα εμβολιαστικά προγράμματα σέρνονται στις περισσότερες χώρες, ενώ ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί και να μεταλλάσσεται και δεν έχει γίνει ακόμα ενδημικός, αφού δεν έχει χτιστεί ικανοποιητικό τείχος ανοσίας και ταυτόχρονα αυτές οι εξελίξεις αποτελούν βούτυρο στο ψωμί για να τροφοδοτείται η ισονομοσιολογία και ο ανορθολογισμός. Η διπλωματία των εμβολίων δεν είναι άλλη από την διπλωματία των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, που είναι η άλλη όψη των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων. Η κούρσα των φαρμακευτικών εταιριών για την απόσπαση υπερκέρδους τροφοδοτήθηκε από τα δισεκατομμύρια δολάρια των πανάκριβων συμβολέων που υπέγραψαν οι ισχυρές καπιταλιστικές χώρες και αντιλήθηκαν από την απλήρωτη δουλειά εκατομμυρίων εργατών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δικαιολογημένη αμφιβολία και αγανάκτηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τις κυβερνήσεις πρέπει να αποκτήσει ταξικό βάθος και πρόσημο. Παντού τα συστήματα υγείας φάνηκε πόσο γυμνά είναι αφού λειτουργούν με αυτό τη λογική του κόστους ωφέλους. Λίγο καιρό πριν ο Πρωθυπουργός εδώ, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε για το πόσο αγαστή ήταν η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της υγείας μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Όταν τα δημόσια νοσοκομεία στέναζαν και μετατρέπονταν σε αυτό που προηγούμενα λέγαμε μιας νόσου και τα ιδιωτικά μεγαθύρια θησάβριζαν εκμεταλλευόμενοι την αγωνία και την απελπισία του κόσμου και τα οποία η κυβέρνηση αρνήθηκε βέβαια και αρνείται μέχρι σήμερα επί της ουσίας να επιτάξει. Τώρα έχει βρει καινούριο βολικό αφήγημα για να καλύψει τις ευθύνες της. Αντί να οργανώσει πραγματικά επιστημονικά τεκμηριωμένη εμβολιαστική εκστρατεία, ρίχνει τις ευθύνες στους ανθρώπους που διστάζουν να εμβολιαστούν και αξιοποιεί ακροδεξιούς και συνωμοσιολόγους για προπαγανδιστικούς λόγους, ενώ κατακλυζόμαστε από ειδήσεις που δείχνουν την αναζωπήρωση της πανδημίας σε χώρες της Ευρώπης και αλλού. Αυτά όμως είναι τα αποτελέσματα του ίδιου προβλήματος. Είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για τη Γερμανία, είτε για άλλες χώρες. Παντού κυριαρχεί το ίδιο σκηνικό. Να προστατευτεί η καπιταλιστική οικονομία πρέπει και γι' αυτό οι λαοί θα πληρώσουν όπου και αν βρίσκονται βαρύ τίμημα. Μέσα σε αυτούς τους καλεπούς καιρούς και μάθαμε και καινούργιες λέξεις όπως είναι η πλεονάζουσα θνησιμότητα που αφορά τους θανάτους που αυξήθηκαν επειδή λόγω της πανδημίας οι άνθρωποι που χρειάζονταν περίθαλψη από άλλες ασθένειες δεν την έλαβαν. Στην ιταλική πόλη Μπέργαμο που έγινε σύμβολο των τραγικών συνεπειών της πανδημίας το προσδόκιμο ζωής έπεσε κατά 4,3 χρόνια για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2020. Στην Αμερική, στη χώρα των καινοτόμων θεραπείων και των πανάκριβων νοσοκομείων, οι νεκροί της πανδημίας εδώ και πολλούς μήνες έχουν ξεπεράσει κατά πολλές χιλιάδες τα θύματα που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πανδημία και οι βαριές συνέπειες της στο λαό, στους ανθρώπους που νόσησαν από τον κορονοϊό, αλλά και σε αυτούς με άλλες παθήσεις, αποκαλύπτουν τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων με την πολιτική τους για τη λαϊκή υγεία. Με τη διαμόρφωση ενός συστήματος υγείας τελείως αναντίστοιχο σε σχέση με τις σημερινές δυνατότητες και τις ανάγκες του λαού. Η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων υγείας με τα χαρακτηριστικά της ανταπροδοτικότητας, της επιχειρηματικότητας,
της εμπορευματοποίησης της ατομικής ευθύνης, τα οξυμένα προβλήματα του λαού για την προστασία και την αποκατάσταση της υγείας του, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά συνεχώς επιδεινώνονται. Ανεξάρτητα από επιμέρους συνταγές διαχείρισης που ακολουθήθηκαν από τη μια ή την άλλη κυβέρνηση στη χώρα μας, προωθούνται μέτρα που έχουν στόχο την πιο αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για τη διαμόρφωση ακόμα πιο φτηνών εργαζομένων ως προϋπόθεση για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανάκαμψη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Υπηρετούν την πολιτική της μείωσης του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, όπως είναι ίσως γνωστή αυτή η έκφραση που χρησιμοποιούν κατά κόρο τα κυβερνητικά στελέχη και επιτελεία μέσω της περικοπής των δαπανών για την πρόληψη, τη θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών. Αυτή είναι η βασική αιτία που το αποτέλεσμα όλων των σχεδίων διαφορετικών κυβερνήσεων οδηγεί από το κακό και στο χειρότερο τους όρους ζωής και υγείας του λαού. Τη Δευτέρα συζητιέται στη Βουλή επίκαιρη επερώτηση που έχει καταθέσει το κόμμα μας ακριβώς για αυτά τα ζητήματα της υγείας του λαού, στην οποία συμπεριλαμβάνουμε χαρακτηριστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το παραπάνω συμπέρασμα και αφορούν τόσο την εξέλιξη και συσχέτιση των δημοσίων και κρατικών δαπανών για την υγεία μέσα στη δεκαετία, όσο και την εξέλιξη του εύρους και της ποιότητας των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών. Όλα τα στοιχεία δείχνουν τη μεγάλη επιβάρηση του λαού μας ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για την στήριξη του κεφαλαίου. Το πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα εδώ είναι το ζήτημα των δαπανών για το φάρμακο, όπου όλες οι κυβερνήσεις κομπάζουν ότι κατάφεραν να περιορίσουν τις μεγάλες σπατάλες στις φαρμακευτικές δαπάνες, όπως ίσως πολλές φορές εσείς οι υγειονομικοί θα έχετε ακούσει. Αυτό που στην πραγματικότητα έγινε είναι ότι πετσοκόπηκαν οι δημόσιες δαπάνες για το φάρμακο, αυτά που αποζημίωνε δηλαδή το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία, και γιγαντώθηκαν οι ιδιωτικές δαπάνες για το φάρμακο, δηλαδή αυτά που πληρώνουμε όλοι μας όταν πηγαίνουμε στο φαρμακείο από την τσέπη μας, αφού διαμορφώθηκαν μεγάλες αρνητικές λίστες μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων που πετάχτηκαν απ' έξω μια σειρά φάρμακα που τα προηγούμενα χρόνια αποζημιώνονταν, όπως καλά γνωρίζετε. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία μπορούμε και πρέπει να την αξιοποιήσουμε για να διαμορφώσουμε κριτήρια. Ταυτόχρονα, η περίοδο της πανδημίας με τα τραγικά αποτελέσματα για το λαό ανέδειξε με εκοφαντικό τρόπο τα σαθρά υλικά με τα οποία οικοδομείται αυτό το σύστημα υγείας χρόνια τώρα και που μέσα στις συνθήκες αυτές άφησε απροστάτευτο το λαό τόσο απέναντι στην πανδημία αλλά και συνολικά σε όλες τις ανάγκες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Η ανάπτυξη του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας και των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων είναι ασύμβατη και σε αντιπαράθεση με τις λαϊκές ανάγκες στην πρόληψη και θεραπεία και αποκατάσταση. Πρόκειται για ένα σύστημα υγείας γεμάτο ανορθολογισμό, αντιφάσεις και αντιθέσεις, που όσο διευρύνονται οι δυνατότητες της επιστήμης και του πολυάριθμου υγειονομικού προσωπικού να προσφέρει, τόσο περισσότερο διευρύνεται η δυσκολία από το λαό να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες. Μια ακόμα πλευρά για το πώς το καπιταλιστικό σύστημα υπολογίζει την ζωή και την υγεία των εργατών αποκαλύπτεται με τραγικό τρόπο κιόλας το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον παράζ των εργατικών ατυχημάτων, με τους εργάτες να σκοτώνονται ή να σακατεύονται, καταδεικνύοντας ότι οι τόποι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, προκειμένου να μεγαλώσουν τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών. Βέβαια, δεν πρόκειται για ατυχή γεγονότα, για την κακιά στιγμή, για την κακιά ώρα. Η έλλειψη των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, η εντατικοποίηση της εργασίας, οι κυβερνητικές πολιτικές και οι εργοδοτικοί σχεδιασμοί που οδηγούν στην αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης
έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειά σε αρένες θανάτου. Πόσο άσχετο όμως είναι αυτό από το γεγονός με το στοιχείο ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μόλις 157 ειδικευμένοι γιατροί εργασίας. Αν υπολογίσουμε επίσης ότι σύμφωνα με στοιχεία του 2019 υπήρχαν ακόμα όλοι και όλοι 8 γιατροί με την ειδικότητα της δημόσιας υγείας και 6 υγειονολόγοι, μπορεί να καταλάβει κανείς τι αξία δίνουν σε τομείς κρίσιμους για τους όρους ζωής και προστασίας της υγείας του λαού όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν και φυσικά η σημερινή. Η κυβέρνηση, για να απαντήσει στις αιτιάσεις που λέγονται σε σχέση με την αποδυνάμωση του συστήματος υγείας, επαναφέρει την προοπτική των 4.900 μόνιμων προσλήψεων, που ακόμα όμως και αν γίνουν, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν πρόκειται για πρόσθεση προσωπικού, αφού θα αποτελεί αλλαγή της σχέσης εργασίας του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, κυρίως επικουρικού, και με δεδομένο ότι αυτά τα χρόνια υπάρχει επιπλέον μείωση λόγω των συνταξιοδοτήσεων στις δημόσιες μονάδες υγείας. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο αναδιαρθρώσεων στο δημόσιο σύστημα, το οποίο παρουσιάζει ως όρημη ανάγκη που επιβεβαιώθηκε την περίοδο της πανδημίας. Το σχέδιο αυτό το ονόμασε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, «Νέο ΕΣΥ». Πρόκειται για τις αναδιαρθρώσεις αυτές που με την υλοποίησή τους θα διαμορφωθεί κατά τη Νέα Δημοκρατία το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά θα πρόκειται για μια ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησης των εργασιών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Αυτό το πακέτο των αναδιαρθρώσεων, στην ουσία του, δεν είναι κάτι καινούριο. Από τα προηγούμενα χρόνια ένα σημαντικό μέρος τους έχει μπει ήδη σε εφαρμογή. Ενδεικτικά θυμίζουμε ότι με το κριτήριο του ποσοστού πληρότητας των νοσοκομειακών κλινών τα προηγούμενα χρόνια και της αλληλοκάλυψης νοσοκομειακών τμήματων και μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καταργήθηκαν αρκετά νοσοκομεία και πολλές κλινικές επίσης, καθώς και άλλες συγχωνεύτηκαν. Το νέο ΕΣΥ της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει, όπως ήδη έχει εξαγγελθεί, ένα νέο γύρο καταργήσεων και συγχωνεύσεων και νοσοκομείων και κλινικών, επιδεινώνοντας την ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Θα προωθηθεί η ενίσχυση της επαγγελματικής λειτουργίας των υπαρχόντων νοσοκομείων με νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόμη μεγαλύτερη επιβάρηση των ασθενών, είτε άμεσα είτε έμεσα, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, αφού ο ΕΟΠΗ θα λειτουργεί ως μεγάλη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, όπου θα παίρνεις ό,τι υπηρεσίες υγείας έχεις πληρώσει. Οι εξελίξεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στον τομέα της υγείας επιβεβαιώνουν ότι δύο δρόμους ανάπτυξης έχει μπροστά του ο λαός. Το δρόμο που θα έχει ως κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών ή το σημερινό που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα. Από την έκβαση αυτής της αντιπαράθεσης θα κριθεί και η κατάκτηση του συστήματος υγείας που θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες. Η κυβέρνηση από τη στιγμή που διαμορφώνει την πολιτική της στην υγεία με αυτό το κριτήριο του κόστους, το μέτρων στην ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα καλό. Το νέο ΕΣΥ της Νέας Δημοκρατίας χτίζεται με τα υλικά του ΕΣΥ του ΣΥΡΙΖΑ, των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το ΕΣΥ του ενός περιλαμβάνει το ΕΣΥ του άλλου. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τις αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων στην υγεία με τα εξαντλητικά ωράρια, αξιοποιώντας το 60ωρο που θεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, καταργώντας και τυπικά το σταθερό ημερήσιο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των γιατρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε γαργάρα όλο το διάστημα της πανδημίας την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, αφού είναι θεία σώτης της συνύπαρξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στηρίζει την εμπορευματική λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας.
Δικό του έργο είναι, θυμίζουμε, η συγκρότηση της ανώνυμης εταιρείας μονάδων υγείας ΑΕ, στην οποία ανήκει και το περιβόητο νοσοκομείο Σαντορίνης, που εγκαινίασε η πρώτη φορά αριστερή κυβέρνησή του. Αυτή η ουσιαστική σύμπλευση των βασικών κομμάτων του συστήματος, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που αφορά στο χαρακτήρα και στο περιεχόμενο της δομής και λειτουργίας του συστήματος υγείας, είναι που οδηγεί το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και σήμερα που μιλάμε, από τις εξαγγελίες που έκανε ο Τσίπρας επισκεπτόμενος στο νοσοκομείο του Βόλου, να βάζει πλάτη σε συνθήκες πανδημίας στην κυβέρνηση, προτείνοντας τη μια κοινή αποδοχή Υπουργό Υγείας και απ' την άλλη κοινή Επιστημονική Επιτροπή για την πανδημία. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας μπορούν τώρα να αντιληφθούν καλύτερα ότι η εναλλαγή στην κυβέρνηση αυτών των κομμάτων που έχουν τέτοια ταύτιση δεν μπορεί να αποτελεί διέξοδο για τα συμφέροντά τους που αφορούν στην επιστημονική και στην εργασιακή τους εξέλιξη και σε όλες βέβαια τις πλευρές της ζωής τους. Το ΚΚΕ τονίζει την ανάγκη οι εργαζόμενοι να αντιστοιχίσουν τις διεκδικήσεις τους με αυτές τις πραγματικές τους ανάγκες, να δυναμώσει η λαϊκή συσπήρωση και πάλι που θα διαμορφώνει τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης της παραγωγής και της οικονομίας με εργατική λαϊκή εξουσία που στο επίκεντρο θα είναι η ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών στην πρόληψη, στη θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας. Με διόν όσο είναι δυνατόν αυτοτέλεια στην παραγωγή όλων όσων απαιτούνται σε ιατρικά μηχανήματα, φάρμακα, εμβόλια, υγειονομικό υλικό, αξιοποιώντας τη δυνατότητα όλων των αναγκαίων για την εξασφάλισή τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να εξασφαλίσουν οι υγειονομικοί καλές συνθήκες δουλειάς, ωράριο, ξεκούραση, προϋποθέσεις επιστημονικής εξέλιξης, συνθήκες που θα τους κάνουν πιο αποδοτικούς να προσφέρουν στον εργαζόμενο άνθρωπο. Από αυτή τη σκοπιά απορρίπτουμε και αντιστεκόμαστε στις προωθούμενες κυβερνητικές αλλαγές στον χώρο της υγείας που βαθαίνουν την εμπορευματοποίηση και την ταξικότητα στο σύστημα υγείας. Και γι' αυτό από αυτή τη σκοπιά παλεύουμε για την εξασφάλιση από το κράτος της δωρεάν, πλήρους και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας για όλους, για πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας, για τη φορολόγηση του κεφαλαίου στο 45%, για μαζικές προσλήψεις προσωπικού, για εξασφάλιση των εισακτέων στις σχολές της ιατρικής και νοσηλευτικής, για να εξασφαλιστεί η επάρκεια στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας, για κατάργηση του μέτρου της αναστολής εργασίας των υγειονομικών, για ουσιαστικά μέτρα ενημέρωσης των υγειονομικών για την ανάγκη του εμβολιασμού, αξιοποίηση των ανεμβολίαστων σε υπηρεσίες χαμηλού κινδύνου μετάδοσης του ιού και συχνά επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ, για ανάπτυξη τμήματων με διεπιστημονικές ομάδες για την παρακολούθηση των ασθενών που νόσησαν από το κορονοϊό, για ανάπτυξη και στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, για κατάργηση κάθε είδους πληρωμής στην υγεία για όλο το λαό, για δωρεάν διάθεση των ειδικών φαρμάκων και των φαρμάκων για τις ασθένειες που συνοδεύουν, για άλλα συμπληρώματα διατροφής στον υγειονομικά και αναλώσιμα υλικά στα δημόσια νοσοκομεία για τους χρόνιους πάσχοντες, στα ΑΜΕΑ κλπ. Για πλήρης υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης στους μετανάστες αποκλειστικά από τις δημόσιες μονάδες υγείας. Η πρόταση του ΚΚΕ για το ΕΣΥ, που έχει ανάγκη η εργατική τάξη και η πλειοψηφία του λαού μας, πατάει σε γερά θεμέλια γιατί αξιοποιεί τη συσσωρευμένη θετική πείρα από την υπεροχή του σοσιαλισμού στον τομέα της υγείας, την μελετά και την εξελίσσει, παίρνοντας υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στις σύγχρονες συνθήκες, για να αξιοποιούνται προς όφελος του λαού όλες οι διαθέσιμες δυνατότητες και άλλες που μπορεί να αναπτυχθούν. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί η υγεία να αποτελέσει ένα κατοχυρωμένο και διασφαλισμένο από το εργατικό κράτος καθολικά και δωρεάν λαϊκό δικαίωμα. Γι' αυτό απαιτείται ενιαίο σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας πανελλαδικά ανεπτυγμένο,
με κεντρικό σχεδιασμό πλήρως και αποκλειστικά χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό, με την κατάργηση φυσικά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, με νοσοκομεία που θα λειτουργούν όπου χρειάζεται με κριτήριο την κάλυψη των αναγκών του λαού, με σύγχρονα οργανογράμματα και πλήρη ανάπτυξη των κλινικών του, στελεχωμένα με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό και επαρκή ιατρικό εξοπλισμό και αναλώσιμα και άλλα μέσα. Γι' αυτό απαιτείται ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης φαρμάκων, εμβολίων από κρατικές μονάδες και πολλά άλλα που εξαντλητικά έχουμε διατυπώσει. Αυτό είναι το δικό μας εσύ, που θεμέλιό του έχει την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο, με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το κράτος, χωρίς εμπλοκή των Δήμων, των ΜΚΟ και διάφορων άλλων κοινωνικών συνεταιρισμών. Σε αυτή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιλαμβάνεται το κέντρο υγείας, τα αποκεντρωμένα ιατρεία, η στελέχωσή του, που παίρνει υπόψη του ειδικές ομάδες του πληθυσμού, ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας μας, πληθυσμιακά, σύνθεση του πληθυσμού και πολλά άλλα που δεν τα αναφέρω τώρα, ίσως σας είναι γνωστά, τα έχουμε διατυπωμένα, βρίσκονται και στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα που είναι τυπωμένη εδώ και διακινείται σε φυλάδιο και παρουσιάσαμε πρόσφατα σε μεγάλη εκδήλωση που έκανε το κόμμα μας στην Αθήνα με παρόμοιο περιεχόμενο. Το ζήτημα είναι ότι για να υλοποιηθούν αυτές οι σκέψεις, οι προτάσεις, οι απολύτως αναγκαίες για το λαό μας, για την εργατική τάξη, τους υγειονομικούς, το βασικό εμπόδιο δεν είναι άλλο από το καπιταλιστικό κέρδος, την καπιταλιστική ιδιοκτησία και την πολιτική εξουσία των καπιταλιστών. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτή την αλήθεια μέσα από την ίδια τους την πολιτική πείρα, από τη συμμετοχή τους στην πάλη μαζί με το ΚΚΕ. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον δρόμο, και οι υγειονομικοί έχουν μια ιδιαίτερη θέση και έχουμε όλο και περισσότερες θετικές ενδείξεις το τελευταίο διάστημα ότι θα πυκνώσουν τις γραμμές του αγώνα και θα είναι μαζί μας, πλάι μας και μέσα στο κόμμα μας στο επόμενο διάστημα στις μεγάλες μάχες που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας, γιατί πραγματικά, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής. Σας ευχαριστώ.